απόφασης της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη. Απονέμεται στο πανεπιρωτικό κτηνοτροφικό συνεταιρισμό που ιδρύθηκε το 2010 ενωποιώντας πρωτοβάθμιους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς της Ηπείρου. Από την ίδρυσή του διατύπωσε πρόταση λειτουργίας για τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη που δημιουργήθηκε από τους κτηνοτρόφους και πρέπει να μείνει στα χέρια των κτηνοτρόφων για να στηρίξει την κτηνοτροφία στην Ήπειρο. Όλο αυτό το διάστημα ο συνεταιρισμός πρωτοστατεί στον αγώνα για τη Δοδόνη στα Γιάννενα, σε όλη την Ήπειρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ο συνεταιρισμός αντιτάχθηκε με επιτυχία στην προσπάθεια τροποποίησης του καταστατικού της Δοδόνης που επιχειρήθηκε. Παράλληλα, με τους αγώνες του, ο συνεταιρισμός προβάλλει τα προβλήματα της κτηνοτροφίας αλλά και τη σημασία που έχει η κτηνοτροφία για όλη την Ήπειρο. Το βραβείο θα το απονείμει ο πρόεδρος της Πανεπιρωτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, και θα το παραλάβει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Μιχάλης Τσίμας. Βραβείο πολυπιστικό στον φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς, ο γνωστός στην περιοχή μας σαν ΦΟΠ, που είναι ο παλαιότερος πολιτιστικός σύλλογος των ομών της Πλωτείας. Ιδρύθηκε το 1958. Ο ΦΟΠ ίδρυσε, λειτουργήσε φιλαρμονική, μουσική σχολή, τμήμα εθελοντόπινων σφαιστών, τμήμα διδασκαλίας παραδοσιακών χωρών, συλλογές λαογραφικών και αρχαιολογικών αντικειμένων. Το βραβείο θα παραλάβουν από μέρος του ΦΟΠ οι κύριοι Τσαρκοβίστας Δημήτριος και η κυρία πρόεδρος του ΦΟΠ, Μαντώ Παπαχρήστη. Και τώρα, μια ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωσή μας. Θα δούμε όλοι στις οθόνες του σταδίου ένα βίντεο. Ένα βίντεο αλληλεγγύης στον αγώνα για τη Δοδόνη. Ένα βίντεο που καταγράφει ό,τι διοργανώσαμε στο θέατρο Πέτρας με την Ήπειρο του αγώνα. Βίντεο για τη Δοδόνη.